Το 18μηνο φυλάκισης παρέρχεται στις 7 Αυγούστου των δύο ιδιοκτητριών της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων στα Χανιά και των δύο γιατρών, ενός γενικού και ενός ψυχιάτρου, και έτσι αναμένεται η αποφυλάκισή τους στις αρχές Αυγούστου. Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη σύμφωνα με τον δικηγόρο της μητέρας και κόρης, στις οποίες ανήκει η δομή. Γιατί ήταν μια δικογραφία η οποία σχηματίστηκε στο πόδι στην κυριολεξία, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης προσπάθησαν να συλλεγούν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, οι οποίες είναι όλες πανομοιότυπες, χωρίς αυτά επιστημονικά ευρήματα, παρά μόνο με εικασίες και με πιθανολογήσεις, οι οποίες θεωρώ ότι και στο δικαστήριο θα καταπέσουν, γιατί έχουμε προσκομίσει εμείς αντίστοιχες ιατροδικαστικές εκθέσεις από τους τεχνικούς μας συμβούλους, που αποδομούν τελείως αυτά τα οποία αναφέρονται στις εκθέσεις. Ο κύριος Ρουσόπουλος τονίζει ότι η προφυλάκησή τους ήρθε υπό την πίεση των μέσων ενημέρωσης και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι στην πορεία κατέπεσε η κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Να θυμίσουμε πως οι κατηγορίες που βαραίνουν τους συνολικά 7 κατηγορούμενους είναι για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τελούμενη με πράξεις, με παραλήψεις κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συναυτουργία, καθώς οι ηλικιωμένοι υποσιτίζονταν, ενώ και οι συνθήκες προσωπικής τους υγιεινής ήταν ακατάλληλες. Στους γιατρούς αποδίδονται κατηγορίες και για υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων που κατέστειλαν τους φιλοξενούμενους, ενώ στη δικογραφία γίνεται λόγος και για εξαπάτηση ηλικιωμένων με σκοπό την υφαρπαγή της περιουσίας τους. Έχετε πληροφορηθεί ότι και η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το βούλευμα το οποίο εκδόθηκε, αφαιρείται από το κατηγορητήριο. Οπότε σιγά σιγά οδεύουμε στην αποδόμηση του κατηγορητηρίου, που από την αρχή οι δικές μου εντολές λέγανε, ισχυρίζονταν και προκύπτει πλέον και με στοιχεία, ότι είναι παντελώς αυτός, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία κατηγορούνται. Συνολικά 35 ηλικιωμένοι φέρεται πως έχασαν τη ζωή τους λόγω ακατάλληλων συνθήκων μέσα σε 12 χρόνια από τον Μάιο του 2009. Η αποφυλάξη των 4 θα γίνει υπό όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της παρουσίας κάθε μήνα στην αστυνομία, με τον κύριο Ρουσόπουλο να αναφέρει ότι η κόρη ιδιοκτήτρια της δομής θα είχε από πέρυσι αποφυλακιστεί αν δεν αντιδρούσε ο ανακριτής με την απόφαση της εισαγγελέως. Πέρυσι τον Ιούνιο υπήρχε πρόταση εισαγγελική από την εισαγγελέα πλημελιωδικών Χανίων για αποφυλάκιση της μίας εντολέως της κόρης, η οποία βέβαια απερίφθη από τον ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν εκτός φυλακής μέχρι να οριστεί το δικαστήριο και εκδοθεί η απόφαση που θα κρίνει αν θα επιστρέψουν στα κελιά τους ή όχι. Για να γίνουν οι επιδόσεις και να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται, θεωρώ τον νωρίτερο που θα μπορούσε να γίνει το δικαστήριο είναι τον Οκτώβριο του 2023.